Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ερμή, έναν άλλον Έλληνα θεό. Τον έχουμε και πίσω, βρει από έναν λύκηθο, από έναν αρχαιοελληνικό λύκηθο. Ο Ερμής είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεός και αργότερα με την έλευση των Ολυμπίων θεών, όπως έχουμε ήδη πει, ο ρόλος του υποβαθμίστηκε με έναν τρόπο ως αγγελιαφόρος των θεών. Έχουμε ήδη μιλήσει για την προολύμπια ιστορία της, τις προολύμπιες λατρείες στην Ελλάδα και για τις επίσης προολύμπιες τελετές που ήταν θεστήρια ή τα οσχοφόρια και έχουμε δει πως ο Ερμής ήταν ένας θεός πριν τους επόμενους επωνύμους θεούς και ήταν περισσότερο μια ενσάρκωση του αγαθού δαίμονος, δηλαδή του ανθρώπου, του ήρωα, του αγαθού ήρωα, ο οποίος μπορεί και φέρνει την εφορία και φέρνει την γονιμότητα σε μια πόλη. Και αυτή η λειτουργία του ως φίδι, γιατί όπως έχουμε πει το φίδι είναι η γονιμότητα στους Έλληνες, είναι και το φίδι και η πανσπερμία την οποία τρώγανε σε αυτές τις τελετές, υποβλώνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι ο αγαθός ήρωας ήταν ένας άνθρωπος, ένας ήρωας πέραν των ανθρώπινων μέτρων, ο οποίος μπορούσε να φέρει στην κοινότητα την ευγονία. Και ο Ερμής ήταν ένας τέτοιος αγαθός δαίμονας. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά νομίσματα πάνω στα οποία απεικονίζονται πιθάρια, τα οποία πιθάρια φυσικά καταδεικνύουν το γέμισμα με τροφή, με λάδι, με κρασί. Και έχει βρεθεί λοιπόν ένα φίδι να βγαίνει μέσα από αυτό το δοχείο και δίπλα του υπάρχει το κηρύκιο του Ερμή. Το κηρύκιο είναι και εδώ πέρα, το βλέπουμε και στη ζωγραφιά. Ο Ερμής λοιπόν ήταν μια τέτοια θεότητα. Επίσης ο Ερμής ήταν και οφαλός, ήταν απλός οφαλός στην πρώτη περίοδο. Ήταν ένας απλός οφαλός και μάλιστα ο Ερμής συχνά παριστανόταν ως οφαλός, σε ένας ξύλινος οφαλός, το οποίο ήταν και η κυρινική μορφή του, όπως τη λένε. Θα μιλήσουμε συνέχεια γι' αυτό. Έτσι λοιπόν ο Ερμής είναι ένας πανάρχαιος θεός. Και ίσως η υποβάθμισή του αργότερα να καταδεικνύει αυτό ακριβώς, καταδεικνύει μια εντός εισαγωγικών εκδικητικότητα των νέων θεών απέναντι σε αυτόν. Αλλά αυτά είναι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον Ερμή. Ο Ερμής είναι ο θεός της κλοπής, είναι ο θεός του δόλου και είναι ο θεός του αέρα, όπως θα δούμε με μια ερμηνεία που θα κάνουμε στο τέλος. Βλέπουμε και στην Λύκηθα πώς φαίνεται η κατεργαριά εισαγωγικά του θεού αυτού, πώς τρέχει κοιτάζοντας πίσω του. Θα δούμε πώς ο Ερμής. Έχουμε ένα ομυρικό ύμνο για τον Ερμή, είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό, γιατί έχουμε ένα πολύ εκτενή ομυρικό ύμνο. Έχουμε διαβάσει πολλούς ομυρικούς ύμνους για τους θεούς, τους εισάγουμε με αυτόν τον τρόπο σε αυτά τα μαθήματα. Όμως ο ύμνος στον Ερμή είναι πολύ εκτενής. Είναι αρκετή στίχη. Θα σας πω και τώρα πώς ακριβώς είναι. Είναι κάπως 600 στίχους και εξιστορείται η γέννηση του Ερμή και το πώς με το που γεννήθηκε έκανε πράξεις οι οποίες δεν ταιριάζουν σε ένα βρέφος και όμως αυτός τα έκανε. Και έχει ο Ερμής ένα κωμικό στοιχείο, θα μου επιτραπεί η έκφραση. Ως θεός έχει μια κωμικότητα. Έχει το ευτράπελο και είναι με έναν τρόπο ο κατεργάρης. Σε όλους τους μύθους υπάρχει αυτό το αρχέτυπο του κατεργάρη. Ο Ερμής είναι ένας κατεργάρης, ήδη από τη γέννησή του. Θα διαβάσω το προήμιο, καταρχήν. Τον Ερμή, γιο Δία Μέας, μούσα τραγούδησέ μου, κυλίνης, πολυπρόβατης Αρκαδίας αφέντη, μαντατοφόρο των θεών, το γέννημα της Μέας, της οριοπλέξουδης νύφης που πλάγιασε με το Δία της Σεβαστής. Απόφευγε των θεών της συνάξης, των μακάριων, έμενε μέσα σκυρό άντρο. Τη συναντούσε ερωτικά εκεί ο γιος του Κρόνου, μεσάνυχτα, σαν έπιανε γλυκός πια ύπνος τότε, κρυφά από θνητούς θεούς, τη λευκοχέρα Ήρα. Η μητέρα του Ερμή ήταν η Μαία. Η Μαία ήταν μια νύμφη και σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζεται με μία από τις Πλειάδες. Είναι και αυτή μία από τις Πλειάδες οι οποίες είναι στον ουρανό. Οι κόρες του Πελία. Η Μαία λοιπόν, Μαία λέγανε και τη γιαγιά σε κάποια αρχαιοελληνική διάλεκτο και Μαία λέγανε και την νύχτα, τον νυχτερινό ουρανό, τη νύχτα. Ίσως επειδή η νύχτα ξεγεννάει τη μέρα, ίσως να είναι κάτι τέτοιο. Πάντως η Μαία ήταν η μητέρα του Ερμή, ήταν μια νύμφη και με αυτή πλάγιασε ο Δίας. Και έχει ενδιαφέρον το πώς έγινε αυτή η
αυτή η περίπτυξη του Διός με τη Μαία, γιατί την βρήκε σε ένα σπήλαιο, σε ένα σκοτεινό σπήλαιο, μέσα στο οποίο μπήκε ο Δίας και πολύ βαθιά την βρήκε και πλάγιασε μαζί της. Δεν μπορούσε κανείς να την δει, δεν μπορούσε να τον δει η Ήρα και δεν μπορούσε να εκδικηθεί, γιατί δεν το ήξερε. Και όταν η Ήρα κοιμότανε, ο Δίας μπήκε σε αυτό το σπήλαιο να τη συναντήσει. Αυτό το σπήλαιο στην κλίνη της Αρκαδίας. Γι' αυτό μιλήσαμε για τον στην αρχή. Ήταν μια ντροπαλή νύμφη η Μαία, γι' αυτό και κατοικούσε σε αυτό το σπήλαιο. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη στην γέννηση του Ερμή υπάρχει κάτι το κρυμμένο, κάτι το δολερό, κάτι το απόκριφο. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι όταν ο Ερμής γεννήθηκε, το πρωί ήδη, γεννήθηκε το πρωί, το μεσημέρι έπαιζε ήδη λύρα και το βράδυ είχε κλέψει τα βόδια του Απόλλωνος. Ο Ερμής λοιπόν είναι ένας θεός πολύτροπος, ο οποίος δεν μπορεί να κάτσει σε ησυχία. Δεν μπορεί να κάτσει σε ένα σημείο. Και αυτή είναι η πολυτροπία του. Αλλάζει συνεχώς λειτουργίες και αλλάζει συνεχώς, δεν μπορεί να κάτσει κάπου ήσυχος. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στον ύμνο αυτόν έχουμε ακριβώς την εξιστόρηση αυτής της περιπέτειάς του. Θα τα πούμε κάπως συνοπτικά. Όταν γεννήθηκε ο Δίας, ο Ερμής βγήκε από τα γενοφάσκια του, βγήκε από τα φασκιά και ήθελε να φάει κρέας. Έτσι λοιπόν διέφυγε του σπηλαίου, έφυγε του σπηλαίου μόνος του και έφτασε, έκανε πολύ δρόμο. Ας δούμε λοιπόν σκαλικό πώς το λέει ο ομηρικός ύμνος, είναι καλύτερα νομίζω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, την αυγή είχε γεννηθεί, λύρα το μεσημέρι έπαιζε, το μακρορίχτη φίβου έκλεψε βόδια, νύχτα την πρώτη τέταρτη από τη γέννηση μέρα. Όταν λοιπόν ξεπήδησε από τη μάνα στον κόλπο, ξαπλωμένος δεν έμεινε στο ιερό του λίκνο, αλλά πηδώντας έψαχνε του Απόλλωνα τα βόδια, του άντρου του ψηλόστεγου περνώντας το κατόφλι. Βρίσκοντας μια χελώνα, και κέρδισε ευτυχία. Την έκανε τραγουδιστή με τέχνη πρώτα-πρώτα. Εκείνη το συνάντησε έξω από την πύλη του άντρου της σπηλιάς. Βλαστερό χόρτο έτρωγε μπροστά από το σπίτι, καμαρωτά βαδίζοντας. Ο χρήσιμος γιος του Δία την πρόσεξε και γέλασε και είπε αυτά τα λόγια. «Αυτό μου είναι ωφέλιμο σημάδι, δεν το διώχνω. Γεια σου, καλή κορμοστασιά, χορευταρού, του δείπνου συντρόφισσα που βρέθηκες ευχάριστα μπροστά μου. Από πού το παιχνίδι αυτό, το πλουμιστό όστρακό σου, χελώνα που ζει στα βουνά? Στο σπίτι θα σε φέρω. Θα με ωφελήσεις. Θα δείξω φροντίδα. Πρώτα-πρώτα θα με ωφελήσεις εσύ. Πιο καλά μέσα να είσαι. Έξω βλάπτης. Ζημιογόνο εμπόδιο θα είσαι όσο ζεις. Αλλά αν πεθάνεις, θα λες καλά τραγούδια». Έτσι μίλησε. Έπιασε ύστερα με τα χέρια του το παφητό παιχνίδι, το έφερε στο άντρο. Με σίδερου ασπριδερού μήλη εκεί πηδώντας, στέρισε τότε τη ζωή της βουνίστιας σκελώνας. Και κόβοντας συμμετρικά κορμούς από καλάμια, στη σκληρόδερμη σκελώνα τους στέριωσε τα νότα. Δέρμα βοδιού με στοχασμό τέντωσε γύρω-γύρω, στις δύο πλευρές συντέλεξε τη γέφυρα της λύρας και τέντωσε αρμονικά 7 χορδές προβάτων. Όταν πια κατασκεύασε το παφητό παιχνίδι, τις δοκίμαζε χωριστά, έτοχοντας ένα πλήκτρο και η λύρα αντίχησε. Ο Θεός τραγουδούσε αυτοσχέδια και όμορφα, όπως τα παλικάρια χλεβάζουν ευκαιριακά σε όσα γλέντια κάνουν, την οριοπαίδηλη Μαία, το γιο του Κρόνου Δία, πώς συνομιλούσαν παλιά με αγάπη αμοιβαία για την έλδοξη γενιά τους. Ο Ερμής λοιπόν κατασκευάζει μία λύρα μέσα από τη χελώνα και μάλιστα το που κάνει είναι να υμνεί ήδη τον εαυτό του. Ο Ερμής δηλαδή όταν γεννάει θα έχει μία λειτουργία σαν του Διονύσου με έναν τρόπο. Πρέπει ο Ερμής άμα το θέλει, που το θέλει πάρα πολύ, να επιβληθεί ως Θεός. Να γίνει και αυτός ένας Θεός, ισό Θεός με τον Απόλλωνα, για παράδειγμα. Και γι' αυτόν τον λόγο με τον Απόλλωνα έχει αυτή την προστριβή, γιατί ο Ερμής είναι διεκδικητικός Θεός, διεκδικητικός. Λοιπόν, ο ήλιος στον ωκεανό στη γη χωνόταν τότε μετάλογα τα μάξι του. Έφτασε ο Ερμής τότε στα εσκιωμένα βουνά της Πιερίας, όπου των θεών των μακάριων έβοσκαν τα γελάδια, τα θάνατα, τα πάτητα, σαπάτητα και ποφητά λιβάδια. Ο άγρυπνος γιος της Μαίας, θεός φωνιάς του Άργου, απ' την Αγέλη ξέκοψε 50 γελάδες βροντόφωνες, ξεστράτησε από αμοβάτους τόπους, τα ίχνη αντιστρέφοντας. Τους δόλους δεν ξεχνούσε, τις οπλές τους αντέστρεψε, τις μπρος βάζοντας πίσω, τις πίσω βάζοντας μπροστά, και ο ίδιος προς τα πίσω βάδιζε.
Ο Ερμής λοιπόν, έχουμε ήδη τη λειτουργία του ως ένα θεού δόλιο. Χρησιμοποιεί τον δόλο λοιπόν, ώστε να μπορέσει να κρυφτεί, να μην καταφέρει κανείς να βρει πώς τα που πήγαν οι γελάδες. Τι κάνει λοιπόν, τις γυρίζει ανάποδα. Και έτσι οι οπλές, τα ίχνη κάτω στο χώμα, κάτω στην αμμουδιά, δείχνουν αντίστροφα. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί κανείς να ακολουθήσει τα ίχνη ώστε να βρει τα κοπάδια του Απόλλωνας όταν πια καταλάβει ότι λείπουν. Κάτι το οποίο ακόμα το κάνουν οι λογοκλέφτες ή το κάνουν τότε τουλάχιστον σίγουρα. Αυτό το κάνει και ο Σύσυφος, όταν με τον Αυτόλικο, τον παππού του Οδυσσέα, αυτοί οι δύο έχουν μια παρόμοια κόντρα που έχει ο Ερμής και ο Απόλλωνας. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι ο Ερμής όπως έχουμε ήδη μιλήσει για αυτόν, είναι ο πατέρας του κέφαλου. Και έχουμε δει πως ο Αρχίσιος και ο Αυτόλικος είναι σε αυτή τη γενιά του κέφαλου που φτάνει στον Οδυσσέα. Δηλαδή η πανουργία του Ερμή ακολουθά και φτάνει ως τον πανούργο Οδυσσέα. Υποτίθεται πως ο Σύσυφος είναι πατέρας του Οδυσσέα, καθώς όταν ο Αυτόλικος είναι φίλος μαζί του με αυτόν τον ζωοκλέφτη και με αυτόν τον πανούργο άνθρωπο, λένε πως όταν ήρθε κρυφά σπίτι του ο Σύσυφος, παραμέρισε ο Αυτόλικος για να πλαγιάσει με τη γυναίκα του ο Σύσυφος, ώστε να γεννηθεί ένα παιδί αργότερα το οποίο θα είναι πιο έξυπνος από όλα. Ο Λαέρτης το έκανε αυτό. Ότι άφησε χώρο στο Σύσυφο να μπει ανάμεσα και να γεννηθεί μετά ο πιο πανούργος από όλους που ήταν ο Οδυσσέας. Όλα αυτά έχουν σχέση με τον Ερμή, θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον μύθο, πως ο μύθος ανοίγει συνεχώς και έτσι δεν μας αφήνει να μιλήσουμε γραμμικά, ή εγώ δεν μπορώ τουλάχιστον, γιατί η συνειρμή είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, στην ακρογιαλιά πέτωξε τα σανδάλια και ανίποτα ανόητα και παράξενα έργα έπλεκε, ενώνοντας μυρσίνες και αρμυρίκια. Δένοντας φρεσκοφύτρο τα κλαδιά αγκαλιασμένα, έκανε για τα πόδια του ελαφριά σανδάλια. Με τα φύλλα που έκοψε τότε ο φωνιάς του Άργου, ο Ξακουστός, ξεφεύγοντας δρόμους της Πιερίας, βιαζόταν για δρόμο τρανό, σαν να πήγαινε ίσια. Τον είδε τότε ένας γέροντας που ανθυρό αμπέλι έσχιαζε, σαν στη χλωερή στον Οχισό, την Οχιστό τραβούσε. Γέροντα που μόμους γερτούς τα βέντρα τώρα σκάβεις, ναι, θα βγάλεις πολύ κρασί όταν καρποφορήσουν. Αν δεις, κάνε πως δεν είδες, και αν ακούσεις, κάνε πως είσαι κουφός. Σώπαινε αν κάτι δεν σε βλάπτει. Ο Ερμής λοιπόν ήδη έχει σκεφτεί, κοιτάζει πάντα πίσω του, όπως βλέπουμε. Δηλαδή ο Ερμής πάντοτε προσπαθεί, αφού έκανε την κλοπή, να μην τον πιάσουν. Έτσι λοιπόν μηχανεύεται τρόπους να καταφέρει να την γλιτώσει. Και οι τρόποι είναι πολλοί, αντιστρέφει τα βόδια της αγελάδας, των βοδιών, βάζει για πατούσες τεράστια σανδάλια από φύλλα, από φύλλα αρμυρικιού, και επίσης τον μάρτυρα του λέει να μην πει τίποτα. Αυτή είναι η πολυτροπία, ότι σκέφτεται κανείς πριν για να μπορέσει να τη γλιτώσει. Τότε ο Ξακουστός Ερμής κρέατα της θυσίας πόθησε. Κι ας ήταν Θεός, τον βασάνιζε τόσο η γλυκιά οσμή. Ωστόσο, η γενναία ψυχή του δεν τον άκουσε. Ήθελε την Άγια να περάσει κορυφή. Σε ψηλό στεγή τα πόθεσε μια μάντρα λίπος και κρέατα πολλά ψηλά, σηκώνοντάς τα για νέα κλεψιά σημάδι. Μάζεψε ξερά ξύλα, στραβόποδα, στραβόκερα, τα έκαψε στη φλόγα. Αυτό που κάνει ο Ερμής τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον. Λένε πως ο Ερμής ήταν ο πρώτος ο οποίος άναψε φωτιά. Έχουμε μιλήσει ήδη για τη φωτιά, όταν μιλάγαμε με τον Προμηθέα, πολύ εκτενώς. Είχαμε πει ότι για τους ανθρώπους είναι το σπέρμα πυρός. Για τους ανθρώπους υπάρχει μια μικρή φλόγα η οποία μπορεί να τους ζεστάνει το βράδυ και να πεθάνει. Ενώ για τους θεούς η φωτιά είναι αθάνατη. Όπως ο Προμηθέας μαθαίνει στους ανθρώπους, και αυτό το ανθρώπινο χαρακτηριστικό, να ανάβουν φωτιά. Έτσι και ο Ερμής υποτίθεται πως είναι ο πρώτος ο οποίος άναψε επίσης φωτιά. Αυτό μας δείχνει κάτι πολύ ενδιαφέρον για αυτόν τον Θεό, μια ανθρώπινη μορφή του Ερμή, και αυτή η πανουργία και ο δόλιος τρόπος με τον οποίο κινείται, αυτό το σκάρφισμα, αυτή η κατεργαριά, ταιριάζει πολύ στον άνθρωπο. Ο ανθρώπινος λοιπόν χαρακτήρας του Ερμή φαίνεται και αυτό ακριβώς, ότι είναι ο πρώτος ο οποίος ανάβει τη φωτιά. Βλέπουμε πως ο μύθος με λίγα λόγια και με λίγες εικόνες λέει πάρα πολλά πράγματα. Θα κάνει κάτι άλλο ο Ερμής όταν θα υψώσει τη σούβλα και θα πλώσει πάνω τα κρέατα των βοδιών. Θα μπορέσει μάλιστα να τα γδάρει και να τα κόψει σε κομμάτια. Θα κόψει
12 κομμάτια από τα βόδια, ένα για κάθε Θεό και ένα για τον εαυτό του. Γιατί και αυτός θέλει να γίνει όπως είπαμε Θεός. Και το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι πως ο Ερμής θα αντισταθεί στην μυρωδιά του κρέατος και δεν θα το φάει. Δεν θα το φάει επειδή άμα το φάει δεν θα είναι πια Θεός. Γιατί οι θεοί δεν τρώνε. Οι θεοί, όπως ξέρουμε στις θυσίες, οσμίζονται και από το οσμί που πάει πάνω τους φρένει. Ένας Θεός δεν τρώει κρέατα. Και θυμόμαστε πάλι τον Προμηθέα, και έχουμε μιλήσει για τον Προμηθέα και πώς κατάφερε να ξεγελάσει τον Δία και στην μοιρασιά του τότε κόσμου και την τότε επιπέδων της ζωής, δηλαδή των ανθρώπων και των θεών. Στην πρώτη μοιρασιά, η οποία θα ήταν η κομβική, τον ξεγέλασε και τον έκανε να επιλέξει κόκαλα γύρω από λίπος που δεν τρώγεται. Οπότε από τότε ήταν των θεών οι νομοί, μόνο θα μυρίζουν τη φυσία και μόνο με αυτό θα ικανοποιούνται, ενώ ο άνθρωπος θα τρώει. Αυτό είναι καλό, γιατί επιθυμεί ο άνθρωπος πιο πολύ εφραίνεται από τη γεύση, αλλά από την άλλη αναγκάζεται να τραφεί για να ζήσει. Έτσι λοιπόν ο Ερμής προνοεί, σκέφτεται, θυμάται και πειθαρχεί ώστε να μην φάει, για να γίνει Θεός. Όταν λοιπόν αργότερα ο Απόλλωνας θα δει ότι λείπουν τα βόδια του φυσικά, θα καταλάβει αμέσως την κλοπή. Θα πάει λοιπόν και θα καταφέρει με πολλή δυσκολία, αφού δει αυτές τις περίεργες πατημασιές ενός ζώου το οποίο δεν το γνωρίζει, είναι τεράστιο αυτό το ζώο. Έχουμε πει ότι έχει βάλει τα αρμυρίκια στα πόδια του. Ο Ερμής έχει πλέξει τεράστια σανδάλια. Κάπως θα καταφέρει τελικά, γιατί είναι Θεός ο Απόλλωνας, να τον βρει. Θα μπει λοιπόν στη σπηλιά, πολύ βαθιά μέσα, και θα δει ένα μωρό μέσα στα φασκιά. Ο Ερμής έχει φασκιωθεί και έχει μπει στην κούνια του και έχει πάρει το πιο αθώο βλέμμα που μπορεί. Έτσι λοιπόν θα το ρωτήσει τι έχει κάνει. Και ο Ερμής θα πει σε ένα πολύ μικρό παιδί, σε ένα μωρό, του λες για δολερές πράξεις και για πανουργίες. Εγώ είμαι ένα απλό μωρό. Ο Δίας θα μπει ανάμεσα στους δύο θεούς όταν αρχίσουν οι προστριβές και οι τσακωμοί και θα του πει να πάει να δείξει στον Απόλλωνα που έχει τα βόδια του. Αυτό λοιπόν κάνει ο Ερμής, πάει με τον Απόλλωνα μαζί, φτάνουν στο μέσο αυτό. Ο Ερμής έχει κάνει κάτι άλλο, ο Ερμής έχει φυτέψει κλαδιά μυρτιάς κυσού κάτω στο χώμα και τα έχει αφήσει να περιπλεχθούν γύρω από τις αγελάδες. Έτσι δεν μπορούν να κουνηθούν οι αγελάδες. Ο Ερμής είναι τετραπέρατος και ο Απόλλωνας θα θαυμάσει αυτή την πανουργία του μικρού Ερμή και θα δει και τα γδαρμένα ζώα και θα εντυπωσιαστεί πώς κατάφερε ο πονηρός Θεός να μπορέσει να κάνει μια τόσο πολύ δύσκολη εργασία ήδη την δεύτερη μέρα της γέννησής του. Όμως τότε ο Ερμής για να γελάσει, για να ίσως και να κορδέψει τον Απόλλωνα ή απλώς για να τον εφησυχάσει και να τον διασκεδάσει, αρχίζει και παίζει τη λύρα που έχει φτάσει με τη χελώνα. Εντυπωσιάζεται ο Απόλλωνας από αυτό το κατασκεύασμα και ρωτάει τον Ερμή τι θέλεις να μου δώσεις για να μου χαρίσεις αυτό το όργανο. Και έτσι λοιπόν ο Ερμής θα ζητήσει να του δώσει ο Απόλλωνας την ποιμαντική ιδιότητα και να του δώσει και ένα ποιμαντικό ραβδί. Σε αυτόν τον ύμνο δεν αναφέρεται καθόλου το ραβδί του Ερμή, η ράβδος του ή του Αγγελιαφόρου, τα πλεγμένα φίδια. Δεν αναφέρεται αυτό. Είναι πάντως ένα πανάρχιο σύμβολο και ανήκει στον Ερμή. Έχουμε μιλήσει για το φίδι εκτενώς. Έτσι λοιπόν ο Ερμής θα πάρει Ο Απόλλωνας θα πάρει τη λύρα, η οποία δικιά του θεωρείται φυσικά, εκείνος θα την απογειώσει αυτή την τέχνη της μουσικής, αλλά ο Ερμής ήταν αυτός ο οποίος την κατασκεύασε. Αυτή λοιπόν η θεή είναι πολύ κοντά ήδη από την αρχή. Ήδη από την αρχή. Μάλιστα, ο Ερμής όταν τσακώνεται με τον Απόλλωνα, θα τον απειλήσει ότι θα κλέψει από το μαντίο του τα χρυσά πόδια και τα χρυσά τρίποδα και τα τραπέζια που έχει μέσα ο Ερμής. Είναι ένας θρασής θεός, δηλαδή, από την αρχή. Ήμνησε και τη μνημοσύνη ο Ερμής όταν άρχισε να παίζει τη λύρα του, γιατί η μνημοσύνη είναι η μητέρα των μουσών. Έχω μιλήσει και για αυτό το πράγμα, πως οι μουσες χρειάζονται τη μητέρα τους για να ζήσουν, για να γεννιούνται από αυτό. Η τέχνη χρειάζεται τη μνήμη, χωρίς μνήμη δεν υπάρχει τέχνη.
και ως μνήμη του βιώματος, αλλά και ως μνήμη της τεχνικής. Και ταυτόχρονα η μητέρα των μουσών χρειάζεται τη μνήμη για να δοξαστεί, γιατί η μνήμη πρέπει κάπως να μεταφερθεί στους μεταγενεστέρους. Και αυτός ο τρόπος είναι η μουσική και οι άλλες τέχνες. Αγάπησε τη λύρα ο Απόλλωνας, γιατί βρήκε τρεις λειτουργίες πολύ σημαντικές στη λύρα και στη μουσική. Την ευχαρίστηση, το ίδιον, το γλυκό, τον έρωτα και τον γλυκό ύπνο. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που γοητεύσαν τον Απόλλωνα στην τέχνη αυτή. Θα δούμε πώς ο ύπνος χρησιμοποιείται επίσης στο μύθο αυτό, πώς ο ύπνος παίζει το ρόλο του σχέση με τη λύρα και, και τα κόλπα του Ερμή. Ως τότε ο Απόλλωνας χρησιμοποιούσε τον αυλό. Έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον αυλό και πώς τον ανακάλυψε η Αθηνά αυτή τη φορά, όταν στο Συμπόσιο των Θεών άρχισε να παίζει τον αυλό η Αθηνά, και η Αθηνά και όλοι οι παλαιότεροι γελάσανε και την κοροδέψανε, γιατί είχε φουσκωθεί, είχαν φουσκώσει τα μάγουλά τη και κοκκίνιζε. Έτσι λοιπόν η Αθηνά έχει πετάξει τον αυλό μακριά τη. Και το βρήκε ο Μαρσίας, όπως έχουμε ήδη πει, εκεί είχαμε αφήσει το πρώτο μάθημα. Και ο Μαρσίας δεν είχε καλό τέλος. Λοιπόν, ωραία. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία του Ερμή, η πρώτη ιστορία μαζί του, και αναφέρονται με τη γέννησή του απευθείας. Μιλήσαμε για τις μορφές του Απόλλωνος και έχουμε την κυλινική μορφή, η οποία μιλήσαμε ήδη, που ήταν απλώς ένας ξύλινος φαλός ή πέτρινος, αλλά υπήρχε και μια άλλη μορφή του Ερμή, και αυτό καταδεικνύει το πόσο αρχαίγονος θεός είναι ο Ερμής, το πόσο ο Ερμής δεν είναι μόνο μια προσωπημένη μορφή, αλλά είναι και σύμβολο, είναι λειτουργία, είναι φορέας μιας λειτουργίας ο Ερμής. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται ο Ερμής, πέρα φυσικά από το άγαλμα το οποίο είναι, εννοείται, είναι τετράγωνες στήλες ή ερμίδες. Οι ερμαίοι είναι στα αρχαία, αλλά είναι αρσενικό. Είναι οι ερμίδες. Οι ερμίδες στήλες ήταν κάποιες τετράγωνες μαρμάρινες στήλες, που βρισκόταν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, και ήταν οι οδοδείκτες στην ουσία. Ο Πισίστρατος ήταν ο πρώτος ο οποίος καθιέρωσε αυτόν τον τρόπο. Όπως σήμερα έχουμε πινακίδες που λένε οδός τάδε, έτσι και ο Ερμής ήταν ο Θεός ο οποίος εκεί πέρα βρισκόταν. Οι ερμίδες λοιπόν στήλες ήταν αυτό. Ακριβώς. Ήταν οι οδοδείκτες οι οποίοι γράφανε κιόλας και τα χιλιόμετρα και τα μέτρα τα οποία απήχανε οι διάφοροι δρόμοι. Αργότερα, ο Ερμής πια έγινε σύμβολο και φορέας, καθώς οι τετράγωνες αυτές στήλες είχαν ψηλά το κεφάλι ενός ηγέτης. Έχουμε βρεθεί του Δημοσθένους, π.χ. Κάποιες στήλες τέτοιες. Μάλιστα, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι ρημαϊκές στήλες μπορούσαν να είχαν άλλο θεό πάνω ως κεφάλι, όπως υπήρχε η Ερμαθήνη, ο Ερμέρος, ο Ερμηρακλής και ο Ερμαφρόδητος. Δηλαδή, ο Ερμής και πάνω το κεφάλι ενός από αυτούς τους θεούς. Τι ήταν αυτές οι στήλες τώρα, τι ήταν? Ήταν τετράγωνες στήλες σαν μονόλιθος, οι οποίες είχαν το κεφάλι ψηλά του Ερμή, αργότερα όχι μόνο του Ερμή, και το φαλό. Οπότε, ο φαλός και ο Ερμής ήταν πάντοτε πάρα πολύ συνδεδεμένα. Είδαμε πώς εξακολουθεί αυτό το νήμα του φαλού ως γονιμοποιό χαρακτηριστικό, ως γονιμότητα δηλαδή. Βλέπουμε πώς ο μύθος και η ιστορία συμπλέκονται. Υπάρχει ένα νήμα δεμένης αφήγησης, πολύ σφιχτοδεμένης αφήγησης. Και με τα μυστήρια των καβύρων συνδέεται ο Ερμής, επίσης λόγω του φυλού. Οι καβύροι ήταν ένας λαός που χόρευε και με τους ιδέους δακτύλους συνδυάζεται. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τον Ορμαφρόβητο, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην ιστορία του Ερμού, του Ερμή. Κάποτε, ο γιος του Ερμού με την Αφροδίτη, που ήταν ο Έρωτας, ή κάποιος σαν τον Έρωτα, εκεί πέρα οι διηγήσεις είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ διακριβόμενες, αντίξει την Περσεφόνη ή την Βρυμό στην Βοβίδα Λίμνη, και εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο Έρωτας. Συγγνώμη λίγο.
Ναι, όταν η Αφροδίτη πλάγιασε με τον Ερμή, οι οποίοι αυτοί ήταν αδέρφια. Όλοι οι θεοί ήταν αδέρφια. Οπότε πώς το λένε, η μομιξία ήταν ήδη από την αρχή στην ελληνική παράδοση. Δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης. Η Αφροδίτη λοιπόν και ο Ερμής, οι οποίοι ήταν αδέρφια, είχαν ίδιο πατέρα, αλλά όχι ίδια μάνα, εννοείται, αλλά ήταν ετεροφαλής αδέρφια. Με τον αγαπημένο, με τον Ερμή, ο οποίος την υπόθεσε πάρα πολύ, γεννήθηκε ο Έρωτας ή κάποιος θεός, ο οποίος είχε αυτή τη λειτουργία. Και αργότερα με την Σαλμακίδα, αυτή μια νύμφη ενός ποταμιού, όταν η Σαλμακίδα είδε το παιδί της Αφροδίτης με τον Ερμή, τον υπόθεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτό το αγόρι δεν την ήθελε. Αλλά έπεσε μέσα στο ποτάμι το οποίο διαφέτευε η νύμφη και εκείνη τον αγκάλιασε. Έτσι γεννήθηκε ο Ερμαφρόβητος, ένα θηλυκό αγόρι, δηλαδή πήρε και τις δύο ακριβώς και τις δύο γενετήσιες λειτουργίες. Ο Ερμαφρόβητος ήταν λοιπόν αυτός. Πόθησε πάρα πολύ την Αφροδίτη ο Ερμής και σε μια άλλη περίπτωση, στον άλλο μύθο, αλλά δεν τον ήθελε η Αφροδίτη. Έτσι λοιπόν ο Δίας έκανε ένα δώρο στον αγαπημένο του γιο, έστειλε ένα αετό εκεί που λουζόταν η Αφροδίτη και της πήρε το ένα της σανδάλι και το πέταξε και το βρήκε ο Ερμής. Όταν λοιπόν ο Ερμής το πήρε και ήταν πολύ χαρούμενος, η Αφροδίτη ξαναγύρισε σε εκείνον για να του τη δώσει πίσω. Και αυτός ως αντάλλαγμα ζήτησε μία νύχτα μαζί της. Έτσι λοιπόν πλαγιάσανε μαζί. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει ένας ελληνικός μύφος της Ταχτοπούτας που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, καθώς ένας Αιγύπτιος βασιλιάς, δεν θυμάμαι το όνομά του, δυστυχώς, αλλά θυμάμαι την Ετέρα, την Ροδόπη. Η Ροδόπη ήταν μια Ετέρα πάρα πολύ ξακουστή στην Ελλάδα, την οποία την είχαν ερωτευτεί πάρα πολλοί άντρες. Ροδόπη σημαίνει έχει ροδαλή όψη ή ροδαλά μάγουλα ή ροδαλό πρόσωπο. Η Ροδόπης λοιπόν, κάποτε επίσης λουζότανε και λέει ο μύθος ότι ένας αετός πήρε το σανδάλι της και το πέταξε και το πήγε στην Αίγυπτο, όπου ο τότε φαραώ που βρήκαμε το όνομά του, το βρήκε αυτό το σανδάλι. Και σκέφτηκε ότι το πόδι της κοπέλας η οποία θα φοράει αυτό το υπέροχο σανδάλι φάνηκε αυτό σίγουρα πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έστειλε όλους του βασιλείου του Αιγυπτίου να βρούνε την Ροδόπη, την κάτοχο αυτού του σανδαλιού, και όταν τη βρήκε την έφερε στην Αίγυπτο. Και στην Αίγυπτο είναι που υπάρχει μια πυραμίδα ακόμα που είναι προς τη μνήμη της Ροδόπης, της Ροδόπηδος. Αυτή λοιπόν η πυραμίδα είναι και την ερωμένη εκείνη του Φαραώ. Είναι ο μύθος της Ταχτοπούτας σχεδόν ακριβώς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Ερμής λοιπόν, όπως είπαμε ήδη, είναι ο θεός της Κλοπής. Ο Ερμής λοιπόν σκότωσε τον Άργο. Έχουμε ήδη μιλήσει για το ότι έχουμε ήδη δει μέσα ως Αργοφόντος, Αργιφόντης, αναφέρεται στα αρχαία ελληνικά ο Ερμής, είναι μία από τις ονομασίες του. Τι ήταν ο Άργος? Ο Άργος ήταν ένας γίγαντας, ο οποίος ήταν πανόπτης, τα βλέπει όλα δηλαδή, επειδή είχε πάνω του 100 μάτια. Βλέπουμε τα μάτια πάνω στο κορμί του. Ο Άργος λοιπόν, ο Πανόπτης, τον είχε στείλει η Ήρα ώστε να φυλάει την Ευρώπη, την Ιώ. Έχουμε μιλήσει ήδη για την Ιώ, η οποία είχε σε αγελάδα μεταμορφωθεί. Νάτι, πίσω, η Ιώ. Έτσι λοιπόν, όταν την ακολουθούσε και την κυνηγούσε ο Ίστρος, η Αλογόμηγα, η Ήρα έστειλε αυτό να τη φυλάει και την προστατεύει να μην την σώσει κανείς. Αλλά ο Δίας έστειλε τον Ερμή, ο οποίος με τη λύρα του κοίμησε τον Άργο, είδαμε ήδη για τη λειτουργία της λύρας για τον ύπνο, τον γλυκό ύπνο, και τον σκότωσε με το ξύφος του. Η Ήρα μετά, προς τιμήν του Άργους, ο οποίος σκοτώθηκε, ως φόρο τιμής και για μείνει αθάνατος με έναν τρόπο, πήρε τα μάτια του και τα έβαλε στην ουρά του παγωνιού. Το παγώνι σήμερα λοιπόν έχει τα μάτια του Άργους στην φοβερή του ουρά. Γι' αυτό είναι και Αργιφόντης ο Ερμής. Λοιπόν, ο Ερμής λοιπόν στην ελληνική μυθολογία συνήθως χρησιμοποιείται από τους θεούς για να κάνει τις πιο δύσκολες δουλειές. Αυτές οι οποίες απαιτούν δόλο και απαιτούν κάποιον να μπορέσει να πάει κατά τα ραντάρ, θα έλεγε κανείς. Ο Ερμής είναι αυτός ο οποίος στέλνεται
όταν ο Τυφώνας, ένας φοβερός γίγαντας, έχει κλέψει τα νεύρα του Διός και ο Δίας δεν μπορεί να κουνηθεί. Τότε λοιπόν ο Ερμής τα καταφέρνει, βρίσκει τον Τυφώνα, κλέβει τα νεύρα και τα δίνει πίσω στον Δία ώστε να μπορέσει να τον νικήσει. Επίσης οι Αλοάδες, οι οποίοι ήταν και αυτοί οι γίγαντες στην γιγαντομαχία, θα αρπάξουν τον Άρη και θα τον κλείσουν σε ένα χάλκινο καζάνι. Επίσης ο Ερμής θα επιστρατευτεί από τον Δία να πάει να τον βρει. Και όταν τον βρίσκει και τον κλέβει και τον σώζει τον Άρη. Και άλλες πολλές ιστορίες υπάρχουν του Ερμή. Ο Ερμής χρησιμοποιείται σε πολλούς μύθους που αφορούν τον δόλο. Όπως η Αθηνά έχουμε μιλήσει ότι είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία ως συμπαραθέτης του Διομήδους, του Περσέως και του Οδυσσέως, που όλοι αυτοί οι ήρωες χρησιμοποίησαν την μύτη για να μπορέσουν να κατορθώσουν τους μεγάλους άθλους. Έτσι λοιπόν και ο Ερμής είναι αυτός ο οποίος δίνει στον Περσέα, του δανείζει τα φτερωτά του σανδάλια. Ή τον Πίγασο. Η Αθηνά λοιπόν και ο Ερμής βοηθούν τον Περσέα. Και μάλιστα ο Ερμής υποτίθεται πως είναι αυτός ο οποίος του δείχνει την Μέδουσα που πρέπει να σκοτώσει και όχι η Αθηνά. Αλλά πάλι βλέπουμε αυτόν τον συγκερασμό των θεών που έχουν λειτουργίες παρόμοιες. Έχει την εδώ σκηνή ο Ερμής, τη φοράει αυτή και χάρη σε αυτή μπορεί να σκοτώσει τον γίγαντα Υπόλυτο. Στη γιγαντομαχία επίσης. Η εδώ σκηνή ήταν μια σκούφος, κοινασίν ο σκύλος. Είναι ένα σκυλί, είναι ένα σκουφί από δέρμα σκύλου, το οποίο σε κάνει αόρατο και είναι του Άδη. Ο Άδης είναι αυτός ο οποίος δεν βλέπετε, δεν τον βλέπεις. Έτσι λοιπόν, ο Ερμής φοράει αυτό το σκούφο και μπορεί να γίνεται αόρατος και να σκοτώσει τον μεγάλο γίγαντα. Πάλι η λογική η ίδια της αποκρύψεως είναι παρούσα εδώ πέρα. Βλέπουμε πως από τη σπηλιά και όλας, από τη γέννησή του, ο μύθος χρησιμοποιεί εικόνες οι οποίες οδηγούνται σε ένα νήμα και δημιουργούν περιεχόμενο το οποίο λέει πολλά για το χαρακτήρα αυτού του Θεού. Έχουμε το κρύψιμο στη σπηλιά και τη σκουφή του Άδη. Επίσης, ο Ερμής είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει συνήθως, όπως τον ξέρουμε όλοι, ως αγγελιαφόρος των θεών. Αυτός είναι που πηγαίνει στον Δευκαλίωνα και του λέει τι θέλεις. Ο Δίας ζητάει τον Δευκαλίωνα να του πει μία ευχή που έχει τώρα που καταστρέφεται ο κόσμος και ο Δευκαλίωνας θα πει στον Ερμή ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα νέο γένος ανθρώπων. Ο Ερμής είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην Καλυψό, στην Οδύσσια, για να της πει ότι έπει να αφήσει τον Οδυσσέα να φύγει από το νησί και να γυρίσει πίσω στον Ιθάκη. Ο Οδυσσέας είναι αυτός ο οποίος δίνει ο Ερμής είναι αυτός που δίνει στον Οδυσσέα την μόλυν. Η μόλη είναι ένα βότανο το οποίο το επιτρέπει να μην μεταμορφωθεί σε γουρούνι, να φάει αυτό το βότανο για να μην μπορέσει να μεταμορφώσει η Κύρικη και έτσι να σωθεί. Ο Ερμής λοιπόν είναι ο αγγελιαφόρος των θεών, είναι ο πιστός του Διός. Σατυρίζεται από τον Προμηθέα, από τον σκύλο στον Προμηθέα Δεσμότη, όταν ο Προμηθέας τον πει τροχής των θεών, ότι είναι ένα τροχήλατο άρμα, ένα ρομπότ, δηλαδή ένας υπηρέτης των θεών. Αλλά είναι πολύ παραπάνω από αυτό, όπως έχουμε ήδη δει. Ο Ερμής, λοιπόν, κάποτε πόθησε την απιμοσύνη. Η απιμοσύνη είναι αυτή η οποία δεν, αυτό λέει το όνομά της, δεν προξενεί βλάβη. Είναι η αυλαβής, δεν προξενεί πρόβλημα. Γιατί λεγόταν αυτή έτσι? Επειδή ήταν εγγονή του Μήνος και ο πατέρας της, ο Κατρέας, είχε κάποτε πάρει το χρησμό ότι ένα παιδί του θα το σκοτώσει. Έτσι λοιπόν η απιμοσύνη έφυγε και πήγε στη Ρόδο για να σωθεί και να γλιτώσει τον πατέρα της από αυτό το χρησμό. Γι' αυτό λοιπόν είναι η απιμοσύνη αυτή η οποία μπόρεσε να φύγει από τον, να απεξαρτηθεί από τον χρησμό και να σώσει τον πατέρα της, να μην τον προξένει βλάβη λοιπόν. Οπότε λοιπόν πόθησε ο Ερμής την απιμοσύνη, η απιμοσύνη δεν τον ήθελε, αλλά την είδε, την παραμόνευσε εκεί η οποία πήγε μια στάμνα στο κεφάλι να πάρει νερό και άπλωσε κάτω δέρματα φρεσκογραρμένα, αυτή γλίστησε και έπεσε στην αγκαλιά του και έτσι την κέρδισε. Έτσι την πήρε. Ο Μύρτυλος ήταν ένας γιος του Ερμή, ο οποίος επίσης είχε τη λειτουργία του δόλου. Ήταν η Μυρτό η
η μητέρα του και ο Ερμής ο πατέρας του. Όταν ο Οινόμεος ήθελε να κερδίσει την κόρη του Πέλοπα, την Υποδάμια, ο Πέλοπας, ο γενάρχης της Πελοποννήσου, δεν ήθελε να δώσει κανένα την κόρη του να την πάρει για γαμπρός. Οπότε τι έκανε, πάντοτε κήρυτε αρματοδρομίες και όπως μνηστές ήθελε την κόρη του την Υποδάμια, πήγαινε να μονομαχήσει μαζί του για να μπορέσει να κερδίσει. Αλλά αυτό που έκανε εκείνος ήταν να δίνει την κόρη του την Υποδάμια πάνω στο άρμα του διεκδικητή, ώστε με την ομορφιά της εκείνη να τον αποσυντονίζει και να καταφέρει αυτός να τον κερδίσει στον δρόμο. Ο Μύρτυλος λοιπόν, ο οποίος ήταν ο γιος του Ερμού, ήταν ένας υπηρέτης του Πέλοπος και φίλος του Οινόμαου. Αυτός λοιπόν έκανε δολιοφθορά στο άρμα του Πέλοπος και ο Πέλοπος σκοτώθηκε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως η λειτουργία του δόλου περνάει και σε αυτόν. Ο Ερμής με την Φιλονίδα γέννησε, υποτίθεται, τον Αυτόλικο. Έχουμε και αυτή την ερμηνεία, και αυτή την παραλλαγή του μύθου. Ο Αυτόλικος είναι ο παππούς του Οδυσσέα. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτό. Επίσης, ο Ερμής έχει και άλλες λειτουργίες, οι οποίες κάνουν ένα αποσυμβολισμό με έναν τρόπο. Ο Ερμής είναι ο θεός του αέρα. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχει τα φτερωτά του σανδάλια. Είναι φτερωτός ο Ερμής. Ο Ερμής είναι ο θεός της τύχης, ως φτερωτός και ως άνεμος, γιατί ο ούριος άνεμος μπορεί να βοηθήσει ένα καράβι να φύγει, ενώ ο άνεμος άμα δεν πνεύσει σωστά και όπως θέλουμε άνθρωποι, δεν υπάρχει ευτυχία στο σκοπό κάποιου. Και είναι ο θεός λοιπόν της τύχης. Γι' αυτό και υπήρχε στην αγορά, γι' αυτό και υπήρχαν στους δρόμους, γι' αυτό και ήταν αυτός ο οποίος βοηθούσε τους οδηπόρους. Έχουμε μιλήσει επίσης για τα έρμεα. Τα έρμεα ήταν πέτρες οι οποίες στεβαγμένες στην άκρη του δρόμου βρισκόντουσαν και πάνω σε αυτό άφηνε κάποιος οδηπόρος τροφή ή νερό για τον επόμενο. Γι' αυτό λέμε σήμερα είναι έρμεος της τύχης του, δηλαδή περιμένει να σωθεί από θαύμα, να βρει κάτι τέτοιο στο δρόμο του για να μπορέσει να ξεδιψάσει και να μην πεθάνει. Ο Ερμής λοιπόν ως θεός του ανέμου και ως θεός της τύχης. Αυτό. Επίσης, Αργυφόντης υποτίθεται πως δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει δηλαδή αυτός που σκότωσε τον Άργο, αλλά σημαίνει αυτός ο οποίος έχει να κάνει με τον Αργέστη, τον άνεμο και το φαίνο. Ότι δηλαδή βοηθάει τον τέτοιους ανέμους ως θεός των ανέμων. Υπάρχει μόνο και αυτή η ερμηνεία του ονόματος αυτού. Έχει επίσης την κλοπή, γιατί και ο άνεμος μπορεί να κλέψει κάτι το οποίο βρίσκεται να περβάζει και άμα το σκουντέξει πέσει κάτω και το πάρει. Ο άνεμος λοιπόν ταυτίζεται και με την τύχη και με την αρπαγή. Οι άρπιες είναι συγγενείς επίσης του ανέμου, οι οποίες άρπιες αρπάζουν, το λέει και το όνομά του. Υπήρχε μάλιστα και ένας παλαιστής, ο Αρπάλικος, ο οποίος ήταν απόγονος του Ερμή, ο οποίος είχε έναν τρόπο, μια τεχνική στην πάλη να αρπάζει τον αντίπαλό του και να μην τον αφήνει. Οπότε με αυτή την τεχνική μπορούσε και κέρδιζε πάντα. Πάντα στα στάδια των αγώνων υπήρχε ένα άγαλμα του Ερμή, αυτό είναι ακριβώς λόγο. Είχε το καπέλο το φτερωτό, τον πέτασο. Ο Ερμής εδώ με το φοράει, το έχει ρίξει πίσω του, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως είχε επίσης και αυτή τη λειτουργία του αέρος. Δεν βλέπεις τον αέρα, δεν βλέπεις τον ίδιο τον αέρα ποτέ, αλλά βλέπεις τα επακόλουθά του. Έτσι βλέπεις την επίδραση του αέρος. Έτσι λοιπόν και ο Ερμής δεν βλέπεις τις πράξεις του, μπορεί να σου κλέψει τα βόδια και δύσκολο να τον βρεις μετά. Αλλά βλέπεις ότι σου έχει κλέψει τα βόδια. Τα βόδια λείπουν, αλλά ο Ερμής είναι άφαντος, γιατί έχει ήδη φύγει και έχει ήδη κρυφτεί στη σπηλιά του. Επίσης μια λειτουργία του ανέμου. Ο Ερμής λοιπόν ως θεός του δόλου αναφέρεται και στις τραγωδίες πάρα πολύ συχνά. Στην Ορέστια είναι αυτός ο οποίος τον επικαλείται ο Πυλάδης και ο Ορέστης όταν πάνε να μπουν κρυφά στο παλάτι του Αιγίστου για να τον σκοτώσουν, αυτόν και την Κλυτεμνίστρα, για να σκοτώσει ο Ορέστης δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Ερμής για άλλη μια φορά χρησιμοποιείται ως ο θεός ο οποίος θα μπορέσει να λειτουργήσει απόκρυφα και δολίως. Λοιπόν, τι άλλο θα πούμε. Ο Ερμής αυτός ο οποίος οδηγεί τους μνηστήρες στον Άδη, τους δίνει τον ασφόδελο και με αυτόν τους οδηγεί να σαπίσουν στα έγκατα του Άδη. Αυτός είναι που το κάνει και αυτό.
Νομίζω ότι έχουμε πει πράγματα πολλά με την Ερμή. Ευχαριστώ πολύ.